Μια απίστευτη περιπέτεια περνά ένα ζευγάρι Αμερικανών που έκανε διακοπές στη Μάλτα. Η γυναίκα που ήταν έγκυος υπέστη ατελή αποβολή και αναγκάστηκε να μεταφερθεί στο ισπανικό νησί της Μαγιόρκα επειδή ο νόμος της Μάλτας απαγορεύει τις εκτρώσεις. Είναι εξαντλημένη, αλλά ανακουφισμένη και η φυσική της κατάσταση είναι σταθερή. Είναι ασφαλής. Πρέπει να διακόψει την εγκυμοσύνη. Έτσι για τις επόμενες 2 ημέρες θα είναι σε τοκετό. Θα κοιμάται όλη την ημέρα. Απόψε στις 11 το βράδυ θα αρχίσουν να προκαλούν τις οδύνες. Θα έχει συσπάσεις και πρέπει να περάσει τη διαδικασία της αποβολής. Η Άντρια Προυντέντε και ο Τζέι Ουίλντρεϊερ είχαν ταξιδέψει στη Μάλτα για να γιορτάσουν τον ερχομό του παιδιού τους. Η Άντρια βρισκόταν στη 16η εβδομάδα της κύησης όταν έσπασαν τα νερά της. Το έμβριο είχε ακόμη καρδιακό παλμό και έτσι οι γιατροί στο νοσοκομείο Mater Dei της Μάλτας της είπαν ότι δεν μπορεί να κάνει έκτρωση, ακόμη και για ιατρικούς λόγους, λόγω της νομοθεσίας της χώρας. Το ζευγάρι όμως ζήτησε να προχωρήσει η διαδικασία της έκτρωσης επειδή το μωρό δεν θα μπορούσε να γεννηθεί ζωντανό και θα κινδύνευε η υγεία της γυναίκας. Μετά από προσπάθεια μιας εβδομάδας, το ζευγάρι κατάφερε να μεταφερθεί σε άλλη χώρα προκειμένου να προχωρήσει τη διαδικασία.